Γεια σας παιδιά, Bill Game εδώ και σήμερα θα κάνουμε το βίντεο για τους 10 αγαπημένους μου YouTubers. Ωραία, ας αρχίσουμε. Ο πρώτος αγαπημένος μου παιδιά YouTubers είναι, που θα τον ξέρετε πάρα πολύ πιστεύω, πάρα πολύ, είναι ο 2J. Παιδιά, ο 2J είναι πραγματικά τέλειος για μένα, τέλειος. Κάνει unboxing, κάνει fan mail, κάνει gaming videos, κάνει κανονικά videos, ό,τι θέλετε κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ παιδιά, είναι πολύ κωμικός και αστείος. Αυτά για τον DJ. Ωραία, στη δεύτερη θέση είναι ο Καρπούζης Φέτα Gaming. Ο Καρπούζης Φέτα Gaming μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι τόσο στο DJ. Ναι. Ο Καρπούζης Φέτα Gaming, παιδιά, μου αρέσει πολύ, έχει κάνει unboxing, το Xbox One της Razer, δεν νομίζω έχει κάνει το μικρόφωνο, δεν ξέρω. Έχει κάνει unboxing, όχι unboxing, έχει δείξει τις κασέτες του, έχει κάνει room tour, δεν ξέρω τι θέλετε κάνει κι αυτός. Αλλά παίζει Minecraft, που αυτό είναι το αγαπημένο μου πάνω στον Καρπούζη Φέτα Gaming, που παίζει Minecraft, παιδιά. Μ' αρέσει, για όσους δεν το ξέρω, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ το Minecraft. Πάρα πάρα πολύ μ' αρέσει το Minecraft. Ωραία, αυτά για τον Καρπούζη Φέτα Gaming. Στην τρίτη θέση είναι ο Μάνος ο Μανολόπουλος. Παιδιά, ο Μάνος ο Μανολόπουλος μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πολύ αστείος, παιδιά. Γελάω πάρα πολύ με τον Μάνο. Αλλά πιο πολύ για τα τραγούδια του που έχουν σχέση με φαγητό, γελάω πολύ. Και γιατί όλα τα τραγούδια, ας πούμε ένα άλλο τραγούδι που να μην έχει θέμα το φαΐ, να έχει ένα άλλο θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλει μέσα μία λέξη που να έχει με φαγητό. Μακαρόνια, ξέρω εγώ, φασολάδα βάζει στα βίντεο του, στα τραγούδια του. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάνος, παιδιά. Πάρα πολύ. Αυτά για το Μάνο. Τώρα στην τέταρτη θέση έχω βάλει τον Τζέρμι, ναι! Δηλαδή ο Τζέρμι μου αρέσει πολύ. Και τώρα θα μου πείτε, μα γιατί Βασίλεια βάλε τον Τζέρμι στην τέταρτη θέση αφού έχει πάρα πολλούς subscriber και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή για αυτό το βίντεο το λένε καθαρά 10 αγαπημένοι μου YouTubers. Δεν λέει 10 διάσημοι YouTubers. Γι' αυτό. Ωραία. Τώρα ας πούμε και να είναι, ας πούμε τώρα για τους διάσημους, ας πούμε να είναι τώρα και ένα παιδάκι που να είναι YouTubers και να μου πει γιατί δεν με έβαλε στους 10 αγαπημένους YouTuber αφού είμαι και εγώ καλός. Αυτό είναι για διάσημους YouTuber παιδιά. Για διάσημους που έχουν πάρα πολλούς subscriber, αλλά αγαπημένους μου διάσημους. Αγαπημένους μου. Αυτό. Είναι, πολύ, είναι για τους αγαπημένους μου διάσημους. Ωραία. Αυτά για το... Α, βασικά δεν σας είπα τι έκανε ο... Γιατί τέτοιο το Τζέμ. Ο Τζέμ, παιδιά, μου αρέσει πολύ. Πάλι είναι κωμικός. Όλους τους κωμικούς θα τους πω. Κάνουν πολύ αστεία. Μ' αρέσει πολύ. Έχει κάνει πολλά αστεία. Πάρα πολλά αστεία. Με δύο αγαπημένα μου βίντεο που τα έκανε παλιά είναι το... την έξυπνη Σίτα και την κυρία Στέλλα. Αυτά, παιδιά, γέλασα πάρα πολύ σε αυτά τα βίντεο. Πάρα πολύ γέλασα σε αυτά. Και τώρα σας προχωρήσουμε. Στην πέμπτη θέση είναι ο ΠΑΚ. Παιδιά, ο ΠΑΚ μου αρέσει πολύ. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου YouTuber γιατί κάνει πολλά αστεία, παιδιά. Κάνει πάρα πολλά αστεία. Και έχει κάνει τραγούδι το σουφλάκι που μου αρέσει πολύ. Έχει κάνει πολλά ωραία. Έχει κάνει το παίζω LOL. Αλλά τώρα που είπα και για LOL, θα τον έβαζα τον Μπακ στην τέταρτη θέση. Γιατί τον έβαλα τώρα στην πέμπτη θέση τον Μπακ. Τον Μπακ τον έβαλα στην πέμπτη θέση γιατί παίζει LOL. Είναι το LOL κάποιο, κάτι που δεν μου αρέσει και τόσο. Λόλ δεν μ' αρέσει και τόσο για όσους δεν το ξέρετε. Δεν μ' αρέσει γενικά καθόλου το LOL. Έπαιζα παλιά LOL, αλλά το παράτησα. Αν δεν το παίξω τώρα, περνάει ο παλιό τη παιδιά. Τέλος πάντων, λέω άσχετα πράγματα. Λοιπόν,
Και τώρα, αυτά για το Μπάκ. Αν πέπεζε Μπάκ, θα τον έβαζα στην τέταρτη θέση, αλλά τώρα τον έχω στην πέμπτη θέση. Τέλος πάντων, αυτά για το Μπάκ. Στην έκτη θέση είναι ο Λευτερόνου, παιδιά. Ο Λευτερόνου μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνει unboxing, έχει κάνει το PlayStation 4 Pro που το έχω κάνει και εγώ. Έχει κάνει. Έχει κάνει κασέτες, τις δίνει τη συλλογή του. Γενικώς τα βίντεο που κάνει δείχνουν τις κονσόλες για PlayStation και λοιπά. Για κονσόλες τέλος πάντων, Xbox, PlayStation τα λοιπά, τα λοιπά. Ωραία, αυτά για το Λευτερόν, όχι τέλος του βίντεο. Στην 7η θέση είναι ο Bill Yolo, παιδιά. Ο Bill Yolo μου αρέσει, αλλά δεν έχω δει πολλά βίντεο του, έχω δει λίγα βίντεο του Bill Yolo. Ναι, και μπορείτε να πείτε γιατί έκλεψα το όνομά του από αυτόν για να έβαλα Bill Game. Παιδιά, άλλο τον Bill Game και άλλο τον Bill Yolo. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι εμένα είναι Bill. Βασίλη δηλαδή, στα αγγλικά. Αυτή του είναι Bill με ένα λάμδα που κάτι άλλο θα συμβαίνει. Θα σημαίνει, όχι θα συμβαίνει. Θα σημαίνει. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει, αλλά αυτά για τον Bill Yolo. Λοιπόν, πάμε τώρα στην 8η θέση που είναι ο Μαλιάτσης. Ο Μαλιάτσης, παιδιά, μου αρέσει πολύ. Όχι όλα τα βίντεο, αλλά μου αρέσουν πολύ τα unboxing που κάνει, παιδιά. Τα κάνει πάρα πολύ αστεία τα unboxing. Γελάω πάρα πολύ με τα unboxing του. Γι' αυτό ο Μαλιάτσης μου αρέσει πολύ. Αυτό για το Μαλιάτσι. Πού είναι? Ωραία, στην ένατη θέση τώρα ένατη. Είναι ο Μάκιους Greek Shout. Παιδιά, ο Μάκιους Greek Shout μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά θα τον έβαζα και αυτόν στην 8η θέση και όχι στην ένατη, γιατί δεν μου αρέσει τα αστεία που κάνει με τις βρισιές. Δεν μου αρέσουν πολύ οι βρισιές που κάνει αστεία με βρισιές, δεν μου αρέσει πολύ. Και τώρα, στη δέκατη θέση. Στη δέκατη θέση τώρα, λοιπόν. Είναι βασικά να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Τα βίντεο όλα είναι 10 αγαπημένοι μου YouTubers. Δεν είναι 5 ή 4, ξέρω εγώ, αγαπημένοι μου YouTubers. Αλλά δεν είχα 10 αγαπημένους μου YouTuber. Είχα μόνο 9 αγαπημένους. Και αποφάσισα να βάλω ένα τυχαίο που δεν μ' αρέσει καθόλου στην δέκατη θέση. Στην δέκατη θέση είναι ο Simboy που δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδιά. Ο Simboy έχει κανάλι στο YouTube για όσοι δεν το ξέρετε. Ωραία. Εκτός από τα τραγούδια του, που τα τραγούδια του μ' αρέσουν πολύ, το κανάλι δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδιά. Καθόλου. Ωραία. Το μισό τον Simboy στο κανάλι του. Ωραία, αυτή ήταν η 10 αγαπημένοι μου YouTubers. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, ένα subscribe. Ωραία, τώρα θέλω να πω κάτι πριν κλείσω το βίντεο. Ωραία, ας το πω, μου επιτρέπετε. Θα σας το πω φυσικά και θα σας το πω. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παιδιά, εγώ το κάνω το πρωί γιατί αν βγείτε έξω. Περιμένετε να σας. Βασικά, δεν σας δείχνω. Δεν θέλω να σας δείξω έξω πώς είναι. Θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Αυτό το βίντεο θα αργήσει λίγο να ανέβει, τώρα είναι πρωί αυτή τη στιγμή το κάνω. Το κάνω πρωί αυτό το βίντεο. Και έκανα πολλές προσπάθειες, παιδιά, ρυθμίζα έτσι την κάμερα ώστε να είναι καλή. Με έφαγε μισή ώρα να ρυθμίσω την κάμερα ώστε να φαίνεται το φόντο σε μένα. Μπερδεύομαι κιόλας, διάγραφα βίντεο και έκανα άλλο. Αυτό είναι το 11ο βίντεο που κάνω. Και νομίζω πέτυχε αυτό. Ωραία. Αυτά και συγγνώμη γιατί κάνω πιο. Γιατί δεν κάνω πολύ πιο συχνά τώρα βίντεο. Αλλά δεν θέλω να χαθεί το καλό, το βίντεο το καλό που έκανα με το PlayStation γι' αυτό. Ελπίζω συγγνώμη που κράτησε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Πες να είναι και το βίντεο που έκανα με τους. Πιο πολύ στο κανάλι μου αυτά. Ωραία, αυτά. Πω, κράτησε 10 λεπτά αυτό το βίντεο. Ας περιμένουμε λίγο να πάει 10 λεπτά.
10 λεπτά αυτό το βίντεο, παιδιά. Είναι το πιο πολύ βίντεο που έχω κάνει. Το πιο βίντεο που κράτησε πιο πολύ ώρα. Γεια σας!